Ανοικομόνο. Πρόκειται για την μη κυβερνητική οργάνωση, την Action Aid Ελλάς, που εδώ και 25 χρόνια έχει ένα πλούσιο έργο. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από το βίντεο που θα ακολουθήσει και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Και αφού πήραμε μια σύντομη γεύση, θα καλωσορίσουμε αυτή τη στιγμή στην παρέα μας την κυρία Χριστίνα Καράβλα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Action Aid Ελλάς. Καλώ ήρθατε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Μια Καλώ σα βρήκα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Και όπω λέμε στην οργάνωση πάντα, υγεία και αλληλεγγύη. Α, ωραίος, Ροίος, ο, ωραίο αυτό. Ναι. Ε, ναι. εγώ έβαλα την ευκολία, σε βάζετε την αλληλεγγύη. Ναι. Πολύ σημαντικό Πιο σημαντικό ακόμα. Κυρία Καράβελα, είστε τώρα μία μη κυβερνητική οργάνωση, 25 χρόνια στην Ελλάδα, με πλούσια δράση. Ε, Ό,τι και να πούμε πραγματικά για όλα αυτά που έχετε επιτύχει είναι λίγα. ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά, κάνοντας τον δικό σας απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Η χρονιά που πέρασε, όπως και οι τελευταίες χρονιές, η αλήθεια είναι, δηλαδή μετά το COVID και μετά, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα στην κοινωνία. Γιατί ζητάμε από τον κόσμο να μας δώσει από το περίσευμα το ψυχικό mm -hmm. και το υλικό. Έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας από το 2009 είναι σε μια συνεχή παρατεταμένη κρίση. οικονομική, μετά έρχεται η υγειονομική, η πόλεμη και ούτω καθεξής. Άρα είναι μια χρονιά που εμείς ζητάμε από την κοινωνία να προσφέρει και η κοινωνία έχει να ασχοληθεί με τα δικά της τραύματα, να επουλώσει τη δύσκολη, το δύσκολο παρελθόν που πέρασε και το πιο συγκινητικό είναι ότι παρόλα αυτά βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να είναι διατεθειμένοι, να προσφέρουν σε χρόνο, σαν εθελοντές, να προσφέρουν σε χρήματα σαν δωρητέ και να σταθούν στο πλευρό μα. Σε μια οργάνωση που ξέρετε δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που κάνει η ActionAid. Δηλαδή δεν είμαστε μια απλή φιλανθρωπική οργάνωση που μαζεύουμε τρόφιμα ή ρούχα. Είμαστε μια οργάνωση που δουλεύουμε στην Ελλάδα, δουλεύουμε όμω και στο εξωτερικό και ζητάμε από τον κόσμο να σταθεί δίπλα μα έχοντα μια διευρυμένη αντίληψη για το τι σημαίνει πολίτη και πολίτη του κόσμου. Έτσι. Βοηθάμε παιδιά στην Αφρική, βοηθάμε παιδιά στην Ασία, στην... βοηθάμε παιδιά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα κάνουμε. Με δουλειά. Παρ' όλα αυτά, ειλικρινά σα λέω, υπάρχει κόσμο που η αλληλεγγύη, για να ξανάρθουμε στο... από εκεί που ξεκινήσαμε, δρά θεραπευτικά. Γιατί όταν δίνει. Πολλέ φορέ παίρνει περισσότερα πίσω. Αυτό το είδατε το 2023, που ήταν για όλου μα μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είδατε δηλαδή να αυξάνονται οι εθελοντέ, άνθρωποι που θέλουν να δώσουν αλληλεγγύη. Θα σα πω, θα σα πω. Είδαμε να δυσκολεύονται στα οικονομικά, αλλά η πρόθεση για εθελοντισμό αυξανόταν. Και είναι υποχρέωση των οργανώσεων και όλη τη κοινωνία των πολιτών να δημιουργήσει αυτέ τι ευκαιρίε για τον κόσμο που θέλει να μπει σε αυτό το ταξίδι αλληλεγγύη. Γιατί η αλληλεγγύη είναι ένα ταξίδι που ξεκινάει. Και σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά σου δίνει και πίσω πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που προσφέρει. Είναι μαγικό αυτό, αλήθεια. Και, αυτό... και ό... όσοι είμαστε σε αυτόν τον χώρο, είναι κάτι που το ζούμε, γι' αυτό μένουμε. Κυρία Καράμπελα, όσο ο κόσμο και οι κοινωνίε αντιμετωπίζουν τη μία κρίση μετά την άλλη, mm. οι οποίε γίνονται πιο περίπλοκε και πιο συχνέ συνέχεια. Το απόθεμα, το ψυχικό που χρειάζεται για την, για την αλληλεγγύη, αυξάνεται ή μειώνεται. Στην αρχή, η πρώτη αίσθηση είναι ότι μειώνεται μέχρι να γίνει το πρώτο βήμα. Αν γίνει το πρώτο βήμα, μετά, επειδή δρά θεραπευτικά η πρωτη αισθηση ειναι οτι μειωνεται μεχρι να γινει το πρωτο βημα αν γινει το πρωτο βημα μετα επειδη δραθεραπευτικα θεραπευτικα η δουλεια για τον άλλον, το απόθεμα αυξάνεται και αυξάνεται συγκινητικά. Mm. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε τη διαδρομή μαζί μας και μετά θέλουν όχι μόνο να δώσουν, θέλουν να δώσουν και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Έτσι, και συχνά μας λένε, έτσι, αυτά είναι quotes των ίδιων μας των υποστηρικτών. Εγώ δίνω 25 ευρώ το μήνα και το καλό που κάνω είναι τόσο μεγάλο, έτσι, που μου φαίνεται ελάχιστο. Έχουμε αναδόχους που έχουν ένα, δύο, τρία παιδιά και βλέπω που έρχονται μαζί μας σε ταξίδια που θέλουν να δώσουν περισσότερο, δίνουν από τον χρόνο τους, κάνουν δουλειά για την οργάνωση, γιατί είναι ένα μονοπάτι που ειλικρινά σα λέω, όταν ξεκινήσει, δρά θεραπευτικά σε μια εποχή η οποία δεν είναι εύκολη η εποχή μα. Είναι το αντίθετο τη αλληλεγγύη. Είναι πολύ ατομικιστική. Έχει πολύ φόβο, έχει πολύ αγωνία, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Έτσι. Άρα, εγώ λέω η, 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 έτσι, η αλληλεγγύη, η εθελοντική δράση ε, είναι αντίδοτα στου καιρού που ζούμε. Θέλετε να περάσουμε και στην αναδοχή. Οι περισσότεροι σα έχουν ταυτίσει με την αναδοχή, βέβαια. Η δράση σα είναι πολύπλευρη. Αλλά πώ ακριβώς κάποιος μπορεί να γίνει ανάδοχος α, γονέας, για πόσο χρόνο, πώ επιλέγει, ε, σε ποια κοινότητα θέλει ναι, να προσφέρει ναι. τα χρήματά του. Θα σας πω, η διαδικασία της αναδοχής, πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια διάκριση και να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα παιδί που το, που το, στην ουσία γίνουμε ανάδοχος του, mm -hmm. έτσι, υπάρχει το παιδί, είναι αληθινό, Πίσω του όμως υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα. Άρα εγώ τα χρήματα που δίνω στην αναδοχή με πρόσωπο αυτό το παιδί στην ουσία ευεργετούν μια ολόκληρη κοινότητα. Και να σας πω και λί, πολύ λίγα λόγια για το πώς γίνεται αυτή η δουλειά στην κοινότητα. Στην ουσία οι ίδιοι άνθρωποι αποφασίζουν ποιε είναι οι προτεραιότητες και οι ανάγκες τους. Και εμείς ερχόμαστε να συμπράξουμε και να βοηθήσουμε σε αυτό το σχέδιο δράσης που οι ίδιοι φτιάχνουν. Εσείς έτσι. τους βοηθάτε στο να αντιληφθούν τι θα έπρεπε να προτεραιοποιήσουν Οι καμιά ίδιοι το φορά. το προτεραιοποιούν, οι ίδιοι το προτεραιοποιούν. Οι ίδιοι απλώς τους δίνουμε το οργανωτικό πλαίσιο. Ξέρετε, η, η, η μεθοδολογία της ActionAid είναι εξαιρετική στο να βοηθά τον κόσμο να πάρει τη ζωή και την ευθύνη της ζωής του στα χέρια του. Βρεθήκατε ποτέ τέτοιε ημέρε σε αυτέ τι κοινότητε που βοηθάτε. Η αλήθεια είναι ότι Χριστούγεννα δεν έχω βρεθεί. Αλλά έχω βρεθεί και τι δύο φορέ. Έχω κάνει δύο μεγάλα ταξίδια. Ένα ήταν στην Γκάνα και το άλλο ήταν στην Γένεια. Ε, και ήταν Οκτώβριος Και η εμπειρία από αυτά τα ταξίδια, σα λέω από βάθο ψυχή. Μπαίνει ένα άνθρωπο και βγαίνει ένα άλλο άνθρωπο. Γιατί για πρώτη φορά βιωματικά, όχι τα λόγια, γιατί τα διαβάζουμε. Έτσι μπορούμε να μπούμε και στο site και να ενημερωθούμε. Αλλά βιωματικά καταλαβαίνει πόσο τυχερό είσαι που γεννήθηκε στον. εδώ που γεννήθηκε. Και πόσα όλα τα αυτονόητα, εκεί δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Και παράλληλα, πώ το μη αυτονόητο κάνει τη ζωή πολύτιμη. Mm -hmm. Που εμεί το έχουμε χάσει λίγο εδώ. Να σα κάνω μια δύσκολη ερώτηση, που τώρα μόλι σκέφτηκα ακούγοντα πώ λειτουργείται στο πλαίσιο μια κοινότητα. Mm. Ένα παιδί το οποίο παρατηρεί ένα άλλο παιδί. Που καταφέρνει να πάρει αυτή τη στήριξη, πώ το αντιμετωπίζει και πώ εξασφαλίζεται εσύ ω οργάνωση ότι Σωστό. διατηρείται Σωστό. μια ισορροπία. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό ξαναρχόμαστε στο αρχικό κομμάτι που έλεγα ότι στην ουσία ένα παιδί δεν παίρνει τη βοήθεια. Η βοήθεια πάει στο σύνολο τη κοινότητά του για να μην δημιουργούνται και όλα αυτά τα φαινόμενα του αποκλεισμού. Εγώ πήρα, εγώ δεν πήρα. Η ίδια η κοινότητα λοιπόν. Έρχεται και διαχειρίζεται με τη βοήθεια της οργάνωσης που τους μαθαίνει τους τρόπους στην ουσία. Ξέρετε, αν, αν το δείτε από κοντά, είναι συγκλονιστικό ακόμα και μικρο, μικρο, μικροδάνεια οι ίδιοι οι άνθρωποι χτίζουν για να υποστηρίξουν τα μέλη μέλ τους που είναι ευάλωτα, για να δώσουν δικαίωμα στα παιδιά να πάνε σχολείο, για να προστατεύσουν, να προστατεύσουν οι γυναίκες να μην, να μην σκοτωθούν, έτσι από ανθρώπους, άλλα μέλη δηλαδή της κοινότητας, που όταν χάσουν επίχει τον άντρα τους, είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Να μην κατηγορηθούν ως μάχησες και να κλειστούν σε ένα στρατόπεδο. Να μην, να μην έχουμε αυτό το, 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 το τρομερό πράγμα του το ακροτηριασμού των γυναικών γιατί έτσι πρέπει όταν φτάνουν σε μια ηλικία. Έτσι. Μα περιγράψατε κατευθείαν σκληρέ εικόνε mm. που βέβαια είναι πραγματικότητα, γι' αυτό και πρέπει να τι λέμε. Αλλά Βλέπουμε και πλάνα από πάρα πολύ όμορφε στιγμέ και είπατε ότι όταν πα ένα τέτοιο ταξίδι, δεν ξαναγυρίζει πίσω ο ίδιο. Τι είναι αυτό που βιώνει εκεί που σε αλλάζει τόσο πολύ, Είναι δύο βασικά νομίζω πράγματα. Το ένα είναι ε, η γιορτή τη ίδια τη ζωή, δηλαδή σε αυτέ τι χώρε που αναμένει με τα δικά σου κριτήρια ότι θα βρει ανθρώπου δυστυχισμένου στα όρια τη εξαθλίωση. Οι συνθήκε μπορεί να είναι στα όρια τη εξαθλίωση και οι άνθρωποι οι ίδιοι να χαίρονται την το γεγονό ότι ξύπνησαν και είμαστε και μια τέτοια μέρα σήμερα πρωτοχρονιά Ρε. και μπαίνει ένα καινούριο χρόνο και αυτό να γίνεται μεγάλη ευκαιρία για γιορτή. Έτσι, το γιορτάζω στην Αφρική σημαίνει ότι εκτιμώ το ότι είμαι ζωντανό. Και γι' αυτό η γιορτή είναι συχνή. Όπω συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Είναι συγκλονιστικό, ξέρετε κάτι. Είναι πολιτισμικό σοκ για έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί σε πλούσια χώρα. Έτσι, πηγαίνοντα εκεί, παραξενεύεται η Γιατί γιορτάζουν, γιορτάζουν την ίδια τη ζωή. Εσεί από την προσωπική σα ιστορία και επαφή με αυτέ τι κοινότητε, αλλά και το έργο τη Action Aid από μέσα, καταφέρνετε όταν μεταγυρίσετε τελικά στην Αθήνα. Mm. Αυτές οι μνήμες που σας έχουν επηρεάσει σε τόσο βαθύ υπαρξιακό επίπεδο, να μείνουν ζωντανές και να διαμορφώσουν τον τρόπο που στέκεστε ακόμα και εδώ, ή σας συμπαρασέρνει η, καθυμε... η κανονικότητα? Θα σας πω, yeah. θα σας πω. Νομίζω ότι ένα ταξίδι κρατάει πολύ σαν επίδραση. Επειδή εγώ είμαι σε συνεχή επαφή με την οργάνωση, νομίζω ότι αισθάνομαι ότι έχω μεταλλαχθεί σε ένα mm -hmm. επίπεδο, έτσι. Και έχω μεταλλαχθεί προ το καλό. Με την έννοια ότι το σημαντικό και το σημαντικό αλλάζει μετά. Και σου δημιουργείται και αυτή η όρεξη να προσφέρει όσο περισσότερο μπορεί. Και ξέρετε κάτι, είναι μια αίσθηση διεύρυνση. Δηλαδή, όταν δει τον πλανήτη σαν ένα όλο και φύγει από τα στενά πλαίσια τη χώρα σου, πέρα από τη δουλειά που κάνουμε στην Ελλάδα, ξαφνικά αισθάνεσαι και γίνεσαι πλάσμα του σύμπαντος και σε ενδιαφέρει η πείνα στην Αφρική, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική και θες να, κάνει κα... κάνεις γι' αυτό κάτι, όπως αντίστοιχα θες να κάνεις κάτι για το παιδί το οποίο είναι δίπλα σου και για τη νέα γενιά της χώρας σου, η οποία υποφέρει και δεν μπορεί να βρει την περπατησιά της. Άρα σου μένει έτσι μια αίσθηση παγκόσμιου πολίτη, μια πολύ μεγάλη διέβερση συναισθηματική και δεν σου φτάνει η ζωή γιατί λες, περνάνε τα χρόνια και δεν μου φτάνουν για να μπορέσω να δώσω πίσω και εγώ από το δικό μου ρόλο, που ούτε μπορεί να είναι οργανωτικό, γιατί εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκπροσωπώ την οργάνωση, είμαι στο κομμάτι τη διοίκηση τη οργάνωση, αλλά και μέσα από το καθαρό τη προσφορά, τα παιδιά που έχω υιοθετήσει, τα ταξίδια που έχω κάνει και τον καλό λόγο που λέω στου γύρω μου με την κάθε ευκαιρία. Έτσι. δεν σου φτάνει ζωή μετά, θε κι άλλοι. Ξέρετε, εμεί ε, και πέρσι που ήμασταν με τον Παύλο μαζί, αυτό συζητούσαμε, ανακαλούσαμε στη μνήμη μα εκείνε τι στιγμέ. Είχαμε ξαναφιλοξενήσει την Action Aid και τότε είχαμε μιλήσει και για κάποιε έρευνε. Που πραγματοποιείται, όπω για παράδειγμα <συμπή> η σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική παρενόχληση. Και σκεφτόμαστε πώ είναι να προφανώ να ασχολείσαι με ένα τόσο κομβικό ζήτημα στην Ελλάδα, στην βάση την ελληνική, <συμπή> αλλά από την άλλη να βλέπει και να επισκέπτεσαι χώρε που η λέξη δικαίωμα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο. Είναι, αυτό το, είναι αυτή η αίσθηση και η βαθιά συνέστηση του πόσο προνομιούχο είσαι μετά από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν κάνεις δουλειά στην Ελλάδα. Mm -hmm. στη, η, κάθε χώρα, η, κάθε χώρα, έχει τα δικά της θέματα να επιλύσει, έτσι ώστε να πορευθεί σε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν είσαι στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών, ξέρεις ότι δουλεύεις σήμερα για κάτι που δεν θα το πιθανώς θα το ζήσεις στη ζωή σου. Αλλά δουλεύει για το αύριο τη χώρα σου, το αύριο των παιδιών και το αύριο του πλανήτη. Και αυτό είναι, μια και μιλήσαμε για αντίδοντα τέτοια μέρα, έτσι, είναι ένα αντίδοτο στην υπαρξιακή αγωνία. Να δουλεύει για το σήμερα και με πειθαρχία, και με συνέπεια για κάτι που θα βρούνε οι επόμενοι. Έτσι. Ε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διεύρυνση που σε κάνει πιο βαθιά ευτυχισμένο. Ε, οι στόχοι της οργάνωσης για το 2024. Θα σας πω. Το οι στόχοι, ευχές. Ναι, 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 Όχι, στόχοι, στόχοι. Δουλεύουμε με στόχους. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, πέρα από το κομμάτι μας στις χώρες τις αναπτυσσόμενες, που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, να εμπεδοθεί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη το γεγονός του πώς πολλή δουλειά κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι κάτι που γίνεται χρόνια, τα τελευταία χρόνια από το 2017 γίνεται με μεγαλύτερη ένταση, αλλά η αίσθησή μας είναι, και από τι έρευνε που κάνουμε, ότι ο κόσμος δεν το ξέρει. Και ξέρετε, είναι λίγο πολύπλοκη οργάνωση γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να πω λίγα λόγια για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ βαθύ εκπαιδευτικό έργο. Δηλαδή δουλεύουμε μέσα στα σχολεία για να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση του παγκόσμιου πολίτη, της κλιματικής συνείδησης, του οικονομικού αλφαβητισμού ως στοιχείο ενδυνάμωσης. Και έχουν περάσει πολλά από τα προγράμματά μας και στο επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε πιο πολύ. Όσο πιο πολύ μπολιάζονται οι νέε γενιέ, τόσο καλύτεροι πολίτε του πλανήτη μα θα είναι αύριο. Άρα, κάνουμε τεράστια δουλειά εκπαιδευτική. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εκπαιδευτικών. Είστε αισιόδοξοι από τη δουλειά που γίνεται μέχρι τώρα. Είμαι αισιόδοξη ότι στη βάση ότι φέρνει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να γίνει περισσότερο. Γινόμαστε δηλαδή καλύτερε κοινωνίε προσπαθούμε να γίνουμε καλύτερη κοινωνία και είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, οποίος, στον πλούσιο κόσμο, έτσι, έχουμε μια πολύ μεγάλη έξαρση του ατομισμού. Δηλαδή, οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους και στη χώρα τους και εμείς πάμε κόντρα στο ρεύμα. Αλλά δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί. Είναι πολλές οι οργανώσεις που δουλεύουν. Για να σκεφτείτε, εμείς είναι 100.000 άνθρωποι από την Ελλάδα που έχουν περάσει ως δωρητές μας. Δεν είναι λίγοι 100.000 άνθρωποι. Έτσι. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που έχουν στα κέντρα μα, που είναι γύρω στι 10.000 άνθρωποι αν βάλουμε και τα τρία κέντρα που έχουν ευεργετηθεί και έχουν πάρει αυτή την νοοτροπία το ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα, αρκεί να πάρουμε την ευθύνη μα. Αλλά αυτό που πρέπει να επικοινωνήσουμε δρόμο, σε ένα ναι. παιδί, σε ένα τέτοιο mm. εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για όλα αυτά που συμβαίνουν τόσο μακριά του που δεν τα έχει δει, ναι, δε, ναι, ναι. δεν τον αγγίζουν, μπορεί να μην τα πιστεύει κιόλα. Για να γίνει αλληλέγγυο, θα σας πω. Υπάρχει μια, ένα πολύ απλό πρώτο βήμα. Το πιο απλό είναι να φέρει τα παιδιά σε επαφή με παιδιά, έτσι, με το πώς ζουν τα συνομιλικά του. Άρα είναι αυτό που λέω εγώ, όταν η πραγματικότητα έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι η αντίδραση που έχουν τα παιδιά είναι Δεν το πιστεύω mm -hmm. ότι είναι Συνέχεια. τόσα παιδιά τα οποία στην ίδια ηλικία ζουν με τόσο διαφορετικό τρόπο. Άρα το ένα είναι αυτό που λέμε, η συνέστηση, η συνείδηση ότι εδώ είμαστε έτσι αλλού είναι αλλιώ. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και υπάρχουν φωτισμένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν κάνει αναδοχέ τη τάξη του, έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά, έχουν αξιοποιήσει πολύ μεγάλο βάθο το υλικό μα. Αλλά το πρώτο που έχει να κάνει είναι να του δείξει πώ είναι αυτό το αλλιώ. Η πιο... Α, συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ήθελα να μα πείτε αν έχετε στοιχεία ε, οι περισσότεροι που εμπλέκονται με αυτό το εθελοντικό έργο, αν είναι γυναίκε, άντρε, mm -hmm. μεγάλοι, mm -hmm. μικροί, ηλικιακά. Mm -hmm. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκε έχουν ένα μεγαλύτερο προβάδισμα σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, πιο εύκολα μια γυναίκα δραστηριοποιείται. Η αλήθεια είναι όμω ότι οι άντρε όταν δραστηριοποιηθούν είναι πιο πιστοί και πιο μακροπρόθεσμοι σε αυτό. Mm -hmm. Δηλαδή, αν καταφέρει να φέρει στην οργάνωση άνδρα, αυτό θα μείνει πιο πολύ. Οι γυναίκε δραστηριοποιούνται γιατί επιδεικνύουν και αυτή την αίσθηση του ότι ευαισθησία θέλω, ταιριάζει στο στερεότυπο του φίλου μου, αλλά είναι πιο απίθαρχε στο long term. Οπότε είναι αυτό που λέμε ότι του χρειαζόμαστε όλου. Για διαφορετικού λόγου του χρειαζόμαστε όλου. Και χρειαζόμαστε και του νέου, βέβαια, όχι μόνο άνδρε και γυναίκε μια ηλικία ορίμανση που έχουμε καταλάβει και πέντε πράγματα. Χρειαζόμαστε μια γενιά. Ε. Σήμερα πρώτη του χρόνου, αν κάποιο θέλει να γίνει ανάδοχο γονιό, να δούμε τα βήματα ένα προ ένα μαζί. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπει στο site μα και με δύο-τρει κινήσει θα γίνει ανάδοχο. Είναι πολύ απλό. Είναι 25 ευρώ το μήνα μόνο, είναι κάτω από ένα ευρώ την ημέρα. Και ειλικρινά σα λέω, αν δει τη δουλειά που γίνεται με αυτά 25 ευρώ, αισθάνεσαι ότι δίνει πάρα πολύ λίγα και γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί αυτό είναι, πώ είναι ο σπόρο. Δηλαδή, κάθε άνθρωπο που μπαίνει σε αυτή την εκπαίδευση της ενδυνάμωσης, μετά το μεταδίδει. Γιατί είναι μεταδοτικό, έτσι. Η αλληλεγγύη είναι κάτι μεταδοτικό. Οι Έλληνε σε πόσα παιδιά είναι ανάδοχοι γονεί, Πόσα παιδιά δηλαδή έχουμε. Εντάξει, είναι... σε έχουμε γίνει ανάδοχοι γονεί. Είναι στην 100, 100, 100 περίπου χιλιάδε. Οι ανάδοχοι, 130.000 παιδιά. Mm -hmm. Κάτι τέτοιο είναι η αναλογία. Και αν υποθέσουμε ότι κάποιο γίνεται ανάδοχο σήμερα, αυτό το παιδί είναι μαζί μέχρι τα 18, 18, 18, σωστό, πρώτα... σωστό, σωστό. Τα 18 του έτη. Μετά τι γίνεται, Μπορούμε να αναλάβουμε ένα άλλο παιδί, φυσικά, Μπορούμε να συνεχίσουμε φυσικά. να προσπαθούμε για το ίδιο, φυσικά. να δίνουμε τα χρήματα στην κοινότητα. Μπορούμε να πάρουμε μια άλλη αναδοχή και η οργάνωση είναι κάτι που το προτείνει αυτό. Και ξέρετε, έχει ένα πολύ ωραίο σπόρο η ερώτηση που κάνετε. Εμείς θέλουμε οι κοινότητε να κλείνουν. Δηλαδή, όταν μια κοινότητα κλείνει από εμά και αποσυρώμαστε, σημαίνει ότι έχουν πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Βέβαια, mm -hmm. ο κύκλο είναι αρκετά μεγάλο, γι' αυτό σα λέω, η υπομονή σε αυτά τα πράγματα είναι δεκαετίε περίπου. Έτσι. Άρα δουλεύεις με υπομονή και με πεποίθηση ότι το αύριο θα είναι καλύτερο και όσο περισσότεροι είμαστε τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να το κάνουμε καλύτερο. Οι ανάδοχοι έχουν την ευκαιρία mm. να γνωρίσουν τα παιδιά mm. κάποια στιγμή με στην πορεία. Έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε αυτά που λέμε εμείς ταξίδια αλληλεγγύης τα οποία αν είσαι ανάδοχο, έχει μια προτεραιότητα να λάβει μέρο σε αυτό το ταξίδι. Και οι άνθρωποι που κατάφεραν και συνάντησαν τα παιδιά του, υπάρχει αρκετό υλικό, αν δείτε σε βίντεο από την οργάνωση, είναι συγκλονιστικό. Και εκεί είναι και μια μεγάλη στιγμή λογοδοσία, ρε παιδί μου, γιατί το ακούς θεωρητικά, όταν είσαι εκεί και ζει και δει και μιλήσει με το παιδί, είναι από τι πιο συγκλονιστικέ στιγμέ που έχει στην πορεία σου ως ανάδοχο. Έχετε να μα περιγράψετε μια τέτοια σύντομη συγκλονιστική στιγμή. Κοίτα να δει. Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά όταν τραβάμε υλικό για την οργάνωση έτσι και, και μιλάνε οι ανάδοχοι, είναι, παιδιά, είναι συγκλονιστικό το ότι συγκινούνται on camera. Mm. Δεν του νοιάζει το ότι του τραβά. Είναι τόση εσωτερική συγκίνηση όταν έχουν έρθει σε επαφή mm -hmm. με το αποτέλεσμα του λίγου που έδωσαν. Γιατί είναι, σα λέω, κάτω από ένα ευρώ τη μέρα, είναι λίγο. Για αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να μιλήσουν κάμερα. Mm. Είναι λιγότερο από ένα καφέ που πίνουμε, ναι. όπω έχουμε πει πολλέ φορέ. Κυρία Καράβελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλη αυτή τη συγκίνηση που μόλις περιγράψετε, εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε σε ένα τέτοιο βίντεο και τέλει, να επιστρέψουμε τέλει, σε τέλει, πολύ τέλει. λίγο. Τέλει. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πριν να ξεκινήσω να έρθω εδώ, φανταζόμουν από αυτά που έχω δει και έχω ακούσει ότι θα δω κάποιε εικόνε, κάποιου ανθρώπου, κάποια πράγματα. Αυτά που συνάντησα ε, ήτανε οι εικόνες και αυτά που φανταζόμουν, αλλά δεν μπορούσα να αισθανθώ αυτή την ψυχή, αυτή, αυτή την αγάπη, αυτά τα συναισθήματα που σου προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, η εκτίμηση που δείχνουν σε αυτά τα λίγα, πολύ λίγα που τους προσφέρουμε. Πραγματικά, εμείς είναι αυτό που λένε οι περισσότεροι φίλοι και γνωστοί, ότι τους δίνουμε ε, αυτό που κάνετε, ξέρω εγώ, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Όντω, για μα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Είναι. Πραγματικά για τα 80 λεπτά τη ημέρα είναι μια σταγονούλα στον ωκεανό. Αλλά για αυτού του ανθρώπου και μέσω τη Action γίνεται ένα μετασχηματισμό αυτή τη σταγόνα και αυτή η σταγόνα αποκτάει άλλη δυναμική. Κάνει αυτόν τον ωκεανό ε, ένα. Ωκεανό με ελπίδα, με αγάπη και δίνει άλλη αξία. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Πραγματικά αξίζει αυτή η σταγόνα να φύγει από τα δικά μας τα χεράκια, να πέσει σε αυτόν τον ωκεανό προβλημάτων και να δώσει άλλη ελπίδα, άλλη αυτοπεποίθηση σε αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Να παλέψουν, να αγωνιστούν. <Και> Πιστεύω το αξίζει αυτός ο λαός, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδάκια. Είναι συγκλονιστικό αυτό που ζούμε εδώ αυτές τις μέρες. Πιστέψτε με, αυτή η σταγόνα είναι πιο ισχυρή από ό,τι νομίζετε εσείς.